Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η στρατηγική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου εκδηλώνεται τόσο με την επίθεση ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, όσο και με την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή η κατεύθυνση διαπερνά την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, αλλά και των άλλων κομμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει χτιστεί η αντιλαϊκή στρατηγική σύμπλευση. Μέρος αυτής της πολιτικής είναι η προσυζήτηση σύμβαση για τον αγωγό EastMed για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη διαμέσου Ελλάδας και Ιταλίας. Στην αιτιολογική έκθεση και τις τοποθετήσεις των εισηγητών των άλλων κομμάτων αποκρύπτονται τα πραγματικά στοιχεία των ανταγωνισμών για τις ενεργειακές πηγές και τους αγωγούς που θα κλιμακωθούν στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης. Στην περιοχή μας είναι σε εξέλιξη δύο υπεριαλιστικοί πόλεμοι, στη Συρία και τη Λιβύη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, διατεταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και άλλων κρατών κινούνται με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Οι διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης κλιμακώνονται και αξιοποιείται η απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που κινείται σε γεωγραφικές συντεταγμένες που γετνιάζουν με αυτές του EastMed. Οι εξελίξεις αυτές είναι καθοριστικής σημασίας. Περικλείουν πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι όσο δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις συμφωνίες με το Ισραήλ, τόσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί και περιπλέκεται η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται στην πράξη. Θα αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα που στηρίζει αυτό το συμπέρασμα. Η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα στην ευρωενωσιακή επιχείρηση ειρήνης στη Λιβύη με το πρόσχημα τήρησης του εμπάργου των όπλων και την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος. Η Τουρκία τροφοδοτεί με οπλισμό τις δυνάμεις του Σάρατς και η Αίγυπτος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα των Χαφτάρ. Κύριοι της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, χαράζεται αγωγό χωρίς να έχει επιληθεί το πρόβλημα της οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών που αποτελεί παράγοντα πυροδότησης τραγικών καταστάσεων. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλουν τη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό και ετοιμάζεται για νέες προσαρτήσεις Παλαιστινιακών εδαφών με τις πλάτες των Αμερικανών. Αδιαφορείται για τις αντιδράσεις της Παλαιστινιακής Αρχής και του Λιβάνου που καταγγέλουν την Ισραηλινή καταπάτηση θαλάσσιων ζωνών και ενώ αυτή η ίδια πρακτική δίνει άλοθη στην προκλητική στάση της τουρκικής αστικής τάξης που ακολουθεί την ίδια πρακτική της καταπάτησης. Χαιρετίζεται την ενίσχυση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το νόμο EastMed Act που αξιοποιεί ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός για να επεκτείνει τη δράση του στην κούρσα των αντιπαραθέσεων με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο αγωγός EastMed κινείται στο γενικότερο πλαίσιο απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Η Ρωσία αντιδρά και εσείς υποβαθμίζετε το γεγονός πως αμέσως μετά τη συμφωνία του Γενάρη για τον EastMed, οι αστικές τάξεις της Τουρκίας και της Ρωσίας απάντησαν με τα εγκαίνια του αγωγού Turk Stream που επιδιώκει να μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Υπολογίζεται την Ιταλία ως συνεταίρο, αλλά η Ιταλική κυβέρνηση ερωτοτροπεί με την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία. Το κουβάρι των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών
είναι πολύ σύνθετο και οι απλοποιήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα επίλυσης των τεχνικών οικονομικών προβλημάτων του EastMed, το σίγουρο είναι ότι ο αγωγός θα είναι στην υπηρεσία των συμφερόντων των ενεργειακών ομίλων και των κατασκευαστριών εταιριών και οδηγεί πιο βαθιά την Ελλάδα στις υπεριαλιστικές αναμετρήσεις, αυξάνοντας τους κινδύνους για το λαό μας. Αυτό είναι το πραγματικό στίγμα και οι θέσεις του ΚΚΕ επιβεβαιώνονται από την πείρα των ενεργειακών αγωγών που αποτέλεσαν πηγή υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στη Συρία και σε άλλες χώρες. Ενώ στην Κύπρο η παρουσία της αμερικάνικης Exxon Mobil, της γαλλικής Total, της ιταλικής Eni, που τώρα ανέστηλαν τις γεωτρήσεις, όχι μόνο δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα της τουρκικής κατοχής, αλλά περιπλέκει παραπέρα την κατάσταση και τα παζάρια που κάνουν με την Τουρκία είναι σε εξέλιξη. Οι θέσεις του ΚΚΕ επιβεβαιώνονται επίσης από την πείρα του αγωγού TAP για τη διοχέτευση αζέρικου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τάξατε, κύριε Υπουργέ, λαγούς με πετραχίλια για τον αγωγό TAP, αλλά τα ωφέλη για το λαό είναι ανύπαρκτα. Παραμένει η ενεργειακή φτώχεια. Οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια. Το ίδιο ισχύει για τον EastMed. Και ο λόγος είναι γνωστός. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων. Το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα. Η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας απαιτεί ριζικές αλλαγές, οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Απαιτεί διεθνείς σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους των λαών και αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Σας ευχαριστούμε.